Ναι, είναι και μανία με το Φάουτσι οι τραμπικοί γερουσιαστές. Ζητούν τώρα την κεφαλή του επιπίνακη. Ο ρεπουμπλικάνος Γκάι Ρετσεντάλερ, για παράδειγμα, ξεσπάθουσε σήμερα λέγοντας πως ήταν επιφυλακτικός με τον κορυφαίο καθηγητή επιδημιολογίας, ο οποίος, όπως είπε, έκανε λάθος ξανά και ξανά. Θυμήθηκε μάλιστα πως στις αρχές Ιανουαρίου του 20 ο Φάουτσι έλεγε πως η Αμερική δεν έχει τίποτα να φοβάται από τον κορονοϊό και θεωρούσε το σενάριο για τον COVID που ξέφυγε από το εργαστήριο στην Κίνα ότι ήταν θεωρία συνωμοσίας. Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής λοιπόν είναι ένας από αυτούς που τώρα ζητούν την παρέτηση, την απόλυση του Άντωνι Φάουτσι, τη στιγμή που σχέδιο νόμου στη Γερουσία απαιτεί τον αποχαρακτηρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών και εγγράφων που σχετίζονται με την προέλευση του κορονοϊού, με την υποψία πως Ουάσιγκτον και Πεκίνο εμποδίζουν την ενημέρωση για το τι μπορεί να προκάλεσε την πανδημία. Το νομοσχέδιο που κατέθεσαν δύο γερουσιαστές ζητά άμεσα στις επόμενες 90 μέρες τον αποχαρακτηρισμό των πληροφοριών για το Ινστιτούτο της Κινέζικης Πόλης Γουχάν και πιο συγκεκριμένα λεπτομέρειες για ερευνητές και επιστήμονες του εργαστηρίου που τυχόν αρρώστησαν το φθινόπωρο του 2019. Την ίδια ώρα ανήκει η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα, στοχοποιώντας ξανά την Κίνα με κατηγορίες για αδιαφάνεια και αναβιώνοντας λίγο πολύ τη γραμμή Τραμπ που μιλούσε τότε για κινέζικο ιό και άφηνε υπονοούμενα για ατύχημα στα εργαστήρια και σχέδιο συγκάλυψης από το Πεκίνο. Ναι, έτσι είναι. Το μόνο βέβαιο σε αυτήν την ιστορία είναι πως τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Ορισμένοι Αμερικανοί έφτασαν να χάσουν την πίστη τους ακόμη και στον πλέον ειδικό επιστήμονα της χώρας, στον καθηγητή Φάουτσι, που υπήρξε εξέχον στέλεχος της Αμερικανικής Ιατρικής Κοινότητας. Ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε ακόμη και την ιστορία του AIDS εν τη γενέση του, έτσι, δεν είναι τυχαίος επιστήμονας, αλλά τώρα αμφισβητείται από πολλούς μετά από τις εξελίξεις. Έτσι ακριβώς. Σε χθεσινή δημοσκόπηση το 65% θεωρεί πως οι αποφάσεις και οι δηλώσεις του Φάουτσι για το ξέσπασμα της πανδημίας έχουν επηρεαστεί από πολιτικά ζητήματα. Μόλις το 11% πιστεύει το αντίθετο. Και μια τελευταία εξέλιξη που έχει τη σημασία της. Το Facebook ανακοίνωσε πριν από λίγο αλλαγή στις πολιτικές του. Και πως το εξής δεν θα καταργεί τις αναρτήσεις που περιέχουν ισχυρισμούς ότι ο COVID είναι κατασκευασμένος ιός ή ιός που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο. Μάλιστα. Ο Αμερικανικός κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξήγησε πως αυτή η απόφαση του ελήφθη υπό το φως των συνεχιζόμενων ερευνών για την προέλευση του ιού. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση είναι βέβαια ότι θα έχει συνέχεια και τα ερωτήματα παραμένουν. Τις απαντήσεις τις περιμένει όλος ο πλανήτης αυτή τη φορά, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.